Παναγιώτατοι Άγιοι Καθηγούμενοι και Πατέρες, Πανουσιολογιώτατοι και Δαιμοσιολογιώτατοι Ιερείς του Υψίστου, Οσιολογιώτατοι Μοναχοί, Οσιολογιώτατες Γερόντισες και Μοναχές, Άγιε Καθηγούμενε της Ιεράς Μονής Καρακάλου Αγίου Όρους, Πολυσέβαστε, Περίκλητε και Ομολογητά Γέροντα Φιλόθε. Εντυμότατοι κύριοι εκπρόσωποι των αρχών πολιτικών κομμάτων και φορέων, εντυμολογιώτατοι πρόεδροι της Εστίας Πατερικών Μελετών, Ενωμένης Ρωμιοσύνης, ΣΥΝΚΑ, Ορθοδόξου Φιλανθρωπικού Συλλόγου Άγιος Αλέξιος, της Ορθόδοξης Φιλανθρωπικής Αδελφότητος Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητος ο Σταυρός, του Ορθοδόξου Συλλόγου Άγιος Σάββας, του Συλλόγου Αγία Εμέλεια, του Πανελληνίου Συνδόσμου Παρακαταθήκη, της Ελληνικής Ορθόδοξης Νεολαίας των Εθνικών Φυλάκων και των υπόλοιπων συλλόγων και σωματείων, οι οποίοι διοργανώσατε την ιστορική αυτή ομολογιακή σύναξη. Απευθύνουμε από το βήμα αυτό ένα από καρδίας εύγε σε όλους εσάς. Μνηστεί ημών Κύριος ο Θεός. Φιλόθε, φιλόπατρι, ευλογημένα και Παναγιοσκέπαστε λαέ του Θεού, μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος. Δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αδελφοί και φίλοι, ομόψυχοι και ομόφρονες στρατιώτες των καλών αγώνα της πίστεως και της πατρίδος, ο Κύριος εκείς ψηλά οι καρδιές μας, απτόητο το φρόνημά μας, αμετάθετη και ακλόνητη η πίστη μας και η ελπίδα μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος σαλπίζει σήμερα στην Ιερά Σύναξή μας με τούτους τους λόγους. Πόσοι και πόσοι δεν πολέμησαν την Εκκλησία, που είναι τώρα εκείνοι, τους έθαψε η σιωπή και παραδόθηκαν στη λύθη. Δεν την κατενίκησαν την Εκκλησία. Εκείνη λάμπει μέχρι σήμερα πιο πολύ και από τον ήλιο. Τα δικά τους έργα χάθηκαν, τα δικά της είναι αθάνατα. Ο γλυκύτατος Κύριος μας και Θεός μας Ιησούς Χριστός μας υποσχέθηκε: «Ιδού εγώ με θυμών ημί πάσα στας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος». Αυτό είναι το συμβόλαιό μας. Αυτή είναι η ασφάλειά μας. Είναι η πέτρα η ανίκητη, το απάνεμο λιμάνι. Ας ξεσπούν όλα τα κύματα εναντίον μας και όλοι οι θυμοί των αρχόντων. Όλα αυτά για μας είναι και από την αράχνη πιο ασήμαντα μας βεβαιώνει και πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αδελφοί, ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Θα θέλαμε εξ αρχής να επενέσουμε ολοθύμως την ομολογιακή παρουσία της Ευθύς Ιεραρχίας Εκκλησίας της Ελλάδος, που εξέδωσε πνεύματι η Αγία Κοινουμένη, σημαντικό ανακοινωθέν 23/1/24, ενημερωτική εγκύκλιο προς το λαό του Θεού 29/1/24 και επιστολή προς τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου 1/2/24. Οφείλουμε επίσης να επενέσουμε για τις κατηδίαν σπουδαίες και περιστατωμένες συζυγίσεις και τοποθετήσεις των Αγίων Ιεραρχών μας, οι οποίοι ρητός και κατηγορηματικός εξέφρασαν δημοσίως την αντίθεσή τους στο προωθούμενο νομοσχέδιο για τον γάμο και την τεκνοθεσία των ομοφιλοφίλων. Γι' αυτό και όλοι εμείς, εξητούντας την ώρα αυτή τις Άγιες Ευχές τους και επεκτείνοντας το μήνυμά τους, συγκεντρωθήκαμε απέναντι στη Βουλή των Ελλήνων για να καταθέσουμε απερίφραστα και με παρουσία την ομόφωνη αντίθεσή μας στο αντιευαγγελικό, αντίθεο και εθνοκτόνο αυτό νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί την αιχμή του δόρατος μιας καλωστημένης επιχείρησης δαιμονικής εμπνεύσεως που επιχειρεί να ανατρέψει και να διαστρέψει τα πάντα. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την καταιγίδα του θρησκευτικού και εθνικού αποχρωματισμού.
το πολιτικό σύστημα και το αντίκτυστο κατεστημένο που μας κυβερνά επιχειρεί απροκάλυπτα και ξεδιάντροπα να ξεθεμελιώσει τις ρίζες μας, την ιστορία μας, την ορθόδοξη πίστη μας, την ελληνορθόδοξη παράδοσή μας. Επιχειρεί να αμαυρώσει όποια ομορφιά, λεπεδιά και παλικαριά υπάρχει στον ευλογημένο αυτό τόπο μας. Να μουτζουρώσει ό,τι συνεχίζει να ακτινοβολεί, να σκοτώσει ό,τι συνεχίζει να ζωογονεί και να ανασταίνει πνευματικά ό,τι μπορεί να προσφέρει στήριξη, ελπίδα και προκοπή. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την καταιγίδα της αθεΐας, της αντιθεΐας, της ανθρωποθεΐας, της θεοποιήσεως της επιστήμης, του διεφθαρμένου δικαιωματισμού, της υποτέλειας, της ξενομανίας, του ραγιαδισμού, του γρεκινισμού, του άκρατου ευδαιμονισμού, της πολυτέλειας, της παντοειδούς αρκολατρίας και κυρίως της παραφύσινας έλγειας του ιδεχθούς αμαρτήματος της ομοφιλοφιλίας. Ο σκοπός βεβαίως είναι ορατός και προδιαγεγραμμένος. Η ολοκληρωτική υποδούλωση της πατρίδος μας και του λαού μας στους σχεδιασμούς της παγκοσμιοποίησης, της νέας τάξης πραγμάτων και της νέας εποχής. Όλοι αυτοί οι νεοποχήτες θειασότες επιθυμούν και επιδιώκουν να μας εντάξουν σε αυτήν την γιγαντιαία. Πολιτιστική, θρησκευτική, εθνική και οικονομική χωάνη της παγκοσμιοποίησης που νοθεύει παραδόσεις, μεταλλάσσει πιστεύματα, παραλύει αρχές και αξίες, αποδυναμώνει θεσμούς, αποσυνθέτει ήθη και πολιτισμούς, πορτοποιεί πατρίδες, εθνότητες και λαούς. Γι' αυτό προχωρούν και πάλι σε νέες υποχρεωτικότητες, στον ψηφιακό ηλεκτρονικό ολοκληρωτισμό των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και στον κόσμο της τεχνικής νομιμοσύνης ανεφόρων και ορίων, ώστε να καταπατήσουν κάθε έννοια ελευθερίας και να καταδυναστεύσουν κάθε πιθανότητα αυτοδιάθεσεώς μας. Εμείς όμως από το βήμα αυτό δηλώνουμε ότι σε όλα αυτά θα μας βρουν στεναρά και αμετακίνητα αντιθέτους, με όποιο κόστος και με όποιο τίμημα. Μπράβο. Ο Κυρφώτης ο Κόντογλου, πάντα διαχρονικός και επίκαιρος, ρωτούσε με διερωτικότητα: μέσα σε αυτό το καλούπι θέλετε να βάλετε το λαό και έτσι να χαθεί από πάνω του κάθε πρωτοτυπία, κάθε σημάδι αληθινής ζωής και χαρακτήρας? Αυτό το λέτε συγχρονισμό και εξέλιξη, ανόητη και ανέστητη. Συγχρονισμένο και εξελισμένο είναι ότι είναι ζωντανό και μονάχα ότι είναι πνευματικά πεθαμένο, όπως είστε εσείς. Αυτό δεν μπορεί να είναι ούτε συγχρονισμένο ούτε εξελισμένο, αφού δεν είναι ζωντανό. Λοιπόν, ποια Ελλάδα και ποιο λαό θα συγχρονίσετε, αφού η Ελλάδα είναι ολοζώντανη και ο λαός της είναι αΐζος? Θα ζωντανεύσεις εσείς τη ζωή, εσείς οι πεθαμένοι και οι θαμένοι? Ναι, αδελφοί μας αγαπημένοι, και σήμερα όλοι οι δαίμονες της κολάσεως ξεκίνηκαν να ανατρέψουν κάθε τι το αυτονόητο, να διαστρέψουν κάθε τι το παραδεδομένο, να ξεριζώσουν κάθε τι ελληνικό και ορθόδοξο. Όλοι οι δαίμονες της κολάσεως επιστρατεύτηκαν για να επιβάλλουν τον παραλογισμό, την ανισορροπία, τη διαστροφή. Όλοι οι δαίμονες της κολάσεως και τα φερέφωνά τους χλεβάζουν την αρετή, επαινούν την αμαρτία, διαστρέφουν την ηθική, προβάλλουν την ανηθικότητα, ιδωρούν την ευσέβεια, διαφημίζουν την ασέβεια και την βλασφημία. Ισχύει όμως και σήμερα ο λόγος του προφήτου Ισαΐου λέγοντος: αλίμονος εκείνους οι οποίοι λένε και παριστάνουν το κακό ως καλό και το καλό ως κακό, οι οποίοι παρουσιάζουν το σκοτάδι ως φως και το φως ως σκοτάδι, οι οποίοι προβάλλουν το πικρό ως γλυκό και το γλυκό ως πικρό.
αλίμονο και δυσαλίμονο λέμε εμείς σε όσους από τους κυβερνώντες παριστάνουν τους φιλοπάτριδες και φιλόφρισκους, ενώ με τις αποφάσεις και τις πράξεις τους υπονομεύουν και καταλύουν κάθε παραδοσιακή έννοια και αξία στον ευλογημένο τόπο μας. Αλήθεια, όταν με τόση ευκολία καταπατούν και ευτελίζουν τον ιερό θεσμό της οικογένειας, τη μητρότητα και την πατρότητα, όταν υποδικεύουν το μέλλον των ιδίων των παιδιών τους, τότε πόσο πιο εύκολα μπορούν να διαλύσουν παράδοση, θρησκεία, παιδεία, πατρίδα, κοινωνία, έθνος, τα πάντα. Και πραγματικά απορούμε, τι παραλογισμός είναι αυτός, κύριε Πρωθυπουργέ? Δεν αντιλαμβάνεστε ότι οδηγείτε τη χώρα που σας εμπιστεύθηκε ο ελληνικός λαός στον κρεμό και στον όλεθρο? Γιατί όλη αυτή η σπουδή εκ μέρους σας, γιατί αυτός ο χαλασμός και μάλιστα εν μέσω τόσο πολλών και σημαντικών εθνικών και κοινωνικών προβλημάτων, γιατί αυτή η περιφρόνηση και η αποστροφή προς την τροφό του γένους μας, την Αγία μας Εκκλησία, το φιλόχριστο, φιλότιμο και δημοκρατικό λαό μας, καθώς και τις ελληνοορθόδοξες παραδόσεις του? Έχετε άλλαγε συνέστηση ποια χώρα κυβερνάτε? Όχι. Ποια πατρίδα και ποιον λαό είστε ταγμένος να υπηρετείτε? Η πατρίδα μας, κύριε Πρωθυπουργέ, ονομάζεται Ελλάδα. Ναι. Και η ιστορία Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία. Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία. Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία. Και η ιστορία τη ζήμωσε μέσα στους αιώνας με την ορθοδοξία. Το σύνταγμα της που κληθήκατε να υπηρετείτε φέρει ως προμετωπίδα την επίκληση εις το όνομα της Αγίας και Αμοουσίου και Αντιρέτου Τριάδος. Είναι μια πατρίδα εξ αρχής ηρωική, πολυένδοξη, περιάκουστη, γεννήτρα και εφευρέτρια όλων των επιστημών. Είναι η κοιτίδα του πολιτισμού και αένα η πηγή τόλμης, ανδρείας και νεοψυχίας, πανικαριάς, λεβεντιάς, αρετής και φιλοτιμίας. Κάθε σπιθαμή της γης και των θαλασσών της είναι ποτισμένη με τα ιερά αίματα και σπαρμένη με τα άγια λείψανα αναρρύθμιτων μαρτύρων, ιερομαρτύρων, ηρώων και εθνομαρτύρων. Μια πατρίδα μοναδική στον κόσμο που διαχρονικώς και επί των ημερών μας αναδεικνύει συνεχώς πλήθων οσίων και θεματουργών Αγίων, οι οποίοι στηρίζουν και παρηγορούν τον πονεμένο, πτωχευμένο και συνεχώς απογοητευμένο από τους ηγέτες του λαού μας. Μια πατρίδα ευλογημένη που ανεγείρει συνεχώς και σήμερα εν αντιθέση με την υπόλοιπη αθειστική Ευρώπη, νέος περικαλείς ιερούς ναούς και μοναστήρια, χαριτωμένα ναίδρια και προσκυνητάρια. Η πατρίδα μας, η Ελλάδα μας, έχει ένα εξαίρετο θεόζωτο προνόμιο, την απαράμιλη και βαθύτατη σε έννοιες ελληνική γλώσσα. Αυτή προεκρήθηκε, ετοιμήθη ως το καταλληλότερο εργαλείο για την πρωτότυπη παγκοσμίω συγγραφή της Καινής Διαθήκης του Ευαγγελίου, αλλά και την πρώτη επίσημη μετάφραση των 70 της Παλαιάς Διαθήκης επί Πτολεμαίου του Δευτέρου Έλληνος Βασιλέως της Αιγύπτου. Και η μετάφραση αυτή απετέλεσε από τον 3ο π.Χ. αιώνα το αυθεντικό κείμενο επί του οποίου βασίστηκαν οι επόμενες μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες της γης. Όμως, ο πιο πολύτιμος θησαυρός της πατρίδας μας είναι η σωτήρια, η αποστολοπαράδοτη ορθόδοξη εκκλησία μας. Εδώ απέναντι στην πλήκα, κύριε Πρωθυπουργέ,
γύρω στο 50 μετά Χριστόν, ο Μέγας Απόστολος των Εθνών, ο Ουρανοπολίτης και Θεόπτης Παύλος, ίδρυσε με την πρόνοια του Θεού την πρώτη Ορθόδοξη Εκκλησία των Αθηνών, κηρύττοντας στην ελληνική γλώσσα. Περιόδευσε δε ολόκληρη την Ελλάδα, υπηρετική και νησιωτική, με πλειάδα 17-18 τουλάχιστον από τους 70 Αποστόλους, ιδρύοντας και εκεί τις κατατόπους ελληνικές εκκλησίες. Αυτόν τον πρωτοκορυφαίο Απόστολο του Χριστού Παύλο τιμά ως ιδρυτή και προστάτη η Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος. Προσφυλέστατε αδελφοί μας, είμαστε ευλογημένοι και τρισευλογημένοι από τον Πανάγαθο και Πανάγιο Τριαδικό Θεό μας. Είμαστε τρισευτυχισμένοι γιατί έχουμε πάλι εμπρός λαέ, μισχύνει στο κεφάλι Ελλάς Ορθόδοξη. Έχουμε την Ορθόδοξη πίστη μας, τη μόνη αποκεκαλυμμένη και αληθινή. Διατηρούμε επί 2000 των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων όλων των αιώνων. Έχουμε την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, το σώμα του Χριστού μας, με κεφαλή τον Κλητήτατο Κυριό μας και Θεό μας Ιησού Χριστό, τον Σαρκοθέντα και Σταυροθέντα και Αναστάντα και Ανταληφθέντα δια την ημών σωτηρία και για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Έχουμε την Αγία και Ορθόδοξη Εκκλησία, την κυβωτό της σωτηρίας μας, την καλή και σοφή και στοργική μας μάνα, που μας αναγεννά με το Άγιο Βάπτισμα και το Άγιο Χρίσμα και μας εκεντρίζει στο ουράνιο σώμα της, μας γαλακτοτροφεί, μας παιδαγωγεί, μας ειρηνεύει, μας αναπαύει, μας αγιάζει, μας ουρανοδρομεί και εν τέλει μας χαρίζει τη συμμετοχή μας στην άκτιστη και δεδοξασμένη και αιώνια βασιλεία του Παναγίου Τριαδικού Θεού μας. Προορισμένη και προορισμένη από τον Θεό να αποτελεί το αλάτι της γης. Δόξα τω Θεώ πάντων είναι και. Επομένως, είναι πραγματικά ανιστόρητη, αδιανόητη και ανεξήγητη αυτή η πεισματική αιμονή του Πρωθυπουργού να προωθήσει αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο με κάθε τρόπο και κάθε μέσο, ώστε να πεταμιστούν ακόμα και οι εντουφρονούντες υπουργοί και βουλευτές του. Αποδεικνύεται τελικώς ότι εφαρμόζει μεθοδικά και με πιστότητα την εποχήτικη ατζέντα του. Επιβάλλει τη συμπεριληπτική πολιτική που αποσυνθέτει την ταυτότητά μας, προωθεί τις αντιλήψεις της woke κουλτούρας, της διαστροφής και της παρακμής. Εκτελεί με τυφλή και υποτελεί αφοσίωση τις προσταγές των αφεντικών και καθοδηγητών του που με εμπαθή μανία ξεριζώνουν και ξεθεμελιώνουν τις ζήτωρες αξίες και τα δομικά στοιχεία του κάθε λαού. Το τραγικότερο όμως όλων είναι ότι ο Πρωθυπουργός κύριος Μητσοτάκης ο επίγειος νομοθέτης ο Πρωθυπουργός κύριος Μητσοτάκης, ο επίγειος νομοθέτης, επιδιώκει τη θέσπιση ενός νόμου που είναι διαμετρικά αντίθετος προς τον νόμο του μεγάλου νομοθέτου και δημιουργού του σύμπαντος του Παναγίου Τριαδικού Θεού μας. Ο θνητός άνθρωπος στρέφεται ενάντια στον αθάνατο και παντοδύναμο Θεό, το πλάσμα ενάντια στον πλάστη,
το δημιούργη ανάντια, το δημιούργημα ενάντια στον πάνσοφο δημιουργό του. Ό,τι σαλαζονίας επιδιώκει να θεσμοθετήσει εκείνη την αμαρτία η οποία ανατρέπει την ανθρωπολογική δασκαλία του μόνου οριοθέτου της φύσεως και των οντολογικών προδιαγραφών της. Ό,τι παραφροσύνης ο Πρωθυπουργός επιδιώκει να θεσμοθετήσει ένα αμάρτημα τόσο ιδεχθές όπως αυτό της ομοφιλοφιλίας των κολοφώνα των κακών κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ό,τι ασεβίας, ό,τι βλασφημίας. Όμως η Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, ο αλάνθαστος λόγος του Θεού, οι Άγιοι Πατέρες αλλά και η πλήστη των φιλοσόφων της αρχαιότητος αναφέρθηκαν στο πάθος της ομοφιλοφιλίας, σε αυτή την αρρώστια του νοός και του σώματος, με βαρύς καταδικαστικούς χαρακτηρισμούς: κυνεδισμός, ασχημοσύνη, ακαθαρσία, θεομίση διαμαρτία, απώλειας δείγμα, ύβρις της φύσεως και του δημιουργού, μανία, αλόκοτη λύσα, παραφροσύνη, δολοφονία ψυχής και σώματος, προδότης της φύσεως, υπερηφανίας γέννημα και δικαία εγκατάλειψη Θεού. Σύμφωνα λοιπόν με όλους αυτούς και βέλημα, το προωθούμενο αντίθεο νομοσχέδιο ανατρέπει την ανθρώπινη οντολογία και φυσιολογία, ανατρέπει τους όρους της ζωής και τα δεδομένα της βιολογίας. Η ένωση αρσενικού με αρσενικό ή θηλυκού με θηλυκό ποτέ και πουθενά μέσα στη φύση δεν μπορεί να φέρει καρπό. Σωστά. Η συζυγία και ο γάμος δημιουργείται από άντρα και γυναίκα. Αυτό μας διδάσκει η ιστορία όλων των λαών, όλων των πολιτισμών. Στο πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο ο κύριος Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην αντίθεση της Εκκλησίας για το νομοσχέδιο, δήλωσε στο Συμβούλιο το Υπουργικό: «Θέλω να είμαι σαφής, αναφερόμαστε σε επιλογές της πολιτείας, όχι σε θεολογικές πεπιθήσεις». Και παλαιότερα άλλωστε με την Εκκλησία είχαμε διαφορετικές οπτικές για το πολιτικό γάμο, για την καύση των νεκρών και το θέμα των ταυτοτήτων. Η ζωή ωστόσο απέδειξε ότι οι αλλαγές αυτές ήταν όριμες. Δηλαδή παραδέχεται ο Πρωθυπουργός της χώρας με περισσή άρπαση, κάπκιση και ανεσκητία ότι επιλέγει να νομοθετεί. Έσχος! Άστο να μιλήσει! Στα χέρια των Λοάκη! Κατέλα! Μεθάκη! Στα χέρια των Λοάκη! Κατέλα! Μεθάκη! Στα χέρια των Λοάκη! Μεθάκη! Στα χέρια των Λοάκη! Μεθάκη! Στα χέρια των Λοάκη! Δηλαδή παραδέχεται ο Πρωθυπουργός της χώρας με περισσή έπαρση, κάφηση και ανεσχυδία ότι επιλέγει να νομοθετεί αντίθετα προς την Εκκλησία, και το κάνει αυτό με απόλυτη επίγνωση ότι αντιβαίνει και αντιμάχεται τον νόμο του Παναγίου Τριαδικού Θεού μας. Αυτό είναι αφορισμένο. Αφορισμένος είναι. Γι' αυτό είναι αφορισμένος. Αυτό συνιστά ύβρι με την πρωτογενή αρχαιολογική σημασία του όρου. Είναι δηλαδή ασέβεια, απρέπεια, ευτελισμός, καθύβριση, βλασφημία, προσβολή του Θεού, ίση, υπεροψία, αλαζονία και έπαρση. Μια τέτοια αλαζονική συμπεριφορά, αυτή η αίσθηση υπεροχής εναντί όλων, οδηγεί τον άνθρωπο να επέρεται ακόμα και έναντι του Θεού. Καταλήγει έτσι σε μια επιρμένη αυτοθέωση. Στην αρχαία όμως τραγωδία την ύβρη ακολουθούσε πάντα η τύσης, δηλαδή η τιμωρία.
γιατί δεν είναι δυνατόν το άδικο να υπερισχύει πάντοτε, δεν είναι δυνατόν ο αλαζόνας που διαπράττει την ύβρη να κυριαρχεί για πάντα στην κοινωνία. Έτσι λοιπόν και στη ζωή μας λειτουργούν πάντοτε οι πνευματικοί νόμοι και είναι επιβεβαιωμένο ότι οι συνειδητές και οι θελημένες παρεκτροπές επιφέρουν βαρύ πνευματικό επιτίμημα. Ο προφητάναξ Δαβίδ γράφει: «Είδον τον ασεβή υπεριψούμενον και επερώμενον στα σκέδους του Λιβάνου και παρήλθον και ειδού ούκιν και ζήτησα αυτόν και ούχε βρέθει ο τόπος αυτού». Δηλαδή, όταν επέρεται κανείς αλαζονικά για τα έργα του, για το πρόσωπό του, τότε όχι μόνο ο ίδιος θα αφανιστεί, αλλά θα εξαφανιστεί και ο τόπος στον οποίο βρισκόταν. Στην εξέδρα, στην Αγία Γραφή τα Σόδομα και τα Γόμορα κατεστράφησαν συθέμελα. Αυτός ο ολοσχερής αφανισμός αποτελεί ιστορικό γεγονός αδιαμφισβήτητο. Η πύρινη βροχή που έστειλε ο Θεός ήταν τόσο καταστροφική που κατέστησε οριστικά τη γη τους άγονη, αδύνατη για πάντα να παράγει οποιαδήποτε μορφή ζωής, οποιαδήποτε νέα ανθρώπινη κοινωνία ή νέο πολιτισμό πάνω στο ίδιο τόπο. Μέχρι και σήμερα τα κόμματα αυτής της γης είναι νεκρά και η γυναίκα του Λότ στείλει άλατος και θα παραμείνουν έτσι για να θυμίζουμε σαΐ πόσο αποστρέβεται ο Θεός την παραφύση ασέλγια της ομοφιλοφιλίας, την ασέβεια της βλασφημίας. Ανάλογη τύχη είχε και η μεγάλη Νινεβή εξαιτίας των πολλών αμαρτημάτων του λαού της, της ειδωλολατρείας, της αρκολατρείας, της απληστείας. Ο τελευταίος βασιλιάς της, ο Σαρδανάπαλος, έχει καταστεί συνώνυμος της ακολασίας, των έκλειτων ηθών, της ακόρες της αρκικής ειδονής και της υψηλοφροσύνης. Την ίδια καταστροφή και παντελή ερήμωση υπέστη και η περιάκου στην Βαβυλώνα. Η μεγάλη, η μύτηρ των πορνών και των δελημάτων της γης, έτσι την αποκαλεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Κύριε Μητσοτάκη, σκληρόν γάρση προς κέντρα λακτίζειν. Είναι σκληρό για σένα να κλωτσάς σε καρδιά. Δεν βλέπεις τα καρδιά, δεν βλάπεις τα καρδιά. Τα πόδια σου πληγώνεις. Σήμερα, με την προφητική ρίση της Παναγίας, σύμφωνα με την προφητική ρίση της Παναγίας μας, ο Κύριος καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς. Πεινώντας ενέπλησε αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όσοι εξ ημών προκλητικά διαφημίσατε και εκβιαστικά προωθήσατε και αβασάνιστα θα ψηφίσετε το βλάσφημο, ασεβέστατο και εθνοκτόνο αυτό νομοθέτημα, μην παραθεωρήσετε το πνευματικό και βιολογικό νόμο. Όταν παραβιάζονται, εκδικούνται πάντα. Γι' αυτό αν επιμείνετε... Γι' αυτό αν επιμείνετε στην ασεβή και ολέθρια αυτή επιλογή σας, όπερ και απευχόμεθα, αν δεν μετανοήσετε, θα υποστείτε νομοτελειακά δυστυχώς τις συνέπειες του πνευματικού νόμου που είναι ακριβοδίκαιος, απροσωπόλητος, αντισόπιτος, άτεγκτος και απρόβλεπτα σκληρός και εν το νυν και εν το μέλλον διώνει. Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία! Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία! Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία! Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία! Κύριε Πρωθυπουργέ,
Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, αισθανόμαθα βαθύτατα την πατρική και αδελφική ευθύνη να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου. Αντιλαμβάνεστε ότι επιχειρείτε να ανατρέψετε την ίδια την ομοτέλεια και την φυσική και την πνευματική. Συνειδητοποιείτε το βάρος που αναλαμβάνετε. Δεν έχετε ούτε μία πιθανότητα να αποφύγετε τις συνέπειες μιας τέτοιας νομοτελειακής παρεκτροπής. Όχι, δεν σας καταρώμεθα, τουναντίον λυπούμεθα βαθύτερα, διότι θα επισυμβεί το νομοτελειακά αυτονόητο. Ενώπιον του Θεού, το δικό σας αμάρτημα είναι ασύγκριτα πιο βδελυρό και αντίθετο ακόμη και από αυτό της ομοφιλοφιλίας. Παρακαλούμε προσέξετε, διότι η δική σας παρεκτροπή δεν είναι απλώς μια πτώση, μια αμαρτία που συγχωρείται με έμπονη και συνεχή μετάνοια. Εσείς εν προκειμένου επιλέγετε συνειδητά και με πλήρη επίγνωση και αιμονικά όχι μόνο να ανεχθείτε την ομοφιλοφιλία στο όνομα της διαφορετικότητας, αλλά επιπλέον να τη θεσμοθετήσετε και να την ενοποιήσετε και το χειρότερο να την κληροδοτήσετε ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. Ουδείς ουδείς εξημών επιτιμεί την κόλασή σας. Αντιθέτως ευχόμεθα και εγκαιτεύουμε θερμά και ειλικρινά τον Πανάγιο Τριαδικό Θεό μας να οικονομήσει τη μετάνοιά σας και να δωρήσει τη σωτηρία σας έστω και την ίστατη αυτή ώρα. Η ίστατη ώρα είναι ορισμένες φορές πολυτιμότερη από έτη ολάκερα. Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργοί, κύριε Βουλευτές, επαναστατείτε εναντίον του Θεού, αντιμάχεστε με πείσμα και μανία το θέλημα και τους νόμους του Θεού και της φύσεως. Γίνεστε απερίσκεπτα θεομάχοι, δισεβείς, αντίθεοι, αθεόφοβοι και θεομπαίχτες. Επιχειρείτε να επιβάλλετε τα σχέδιά σας παντού. Σας ενοχλεί ακόμα και η αθεότητα των υπείων, η αγνότητα και καθαρότητα των μικρών παιδιών. Γι' αυτό άλλωστε καθιερώσατε την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση από την προσχολική ακόμα ηλικία. Ντροπή! Χίλιες φορές ντροπή! Ντροπή! Με ποιο δικαίωμα εξευτελίζεται αυτό? Ο λαός δεν ξεχνά τη σωτάκη καθαρά. Ο λαός δεν ξεχνά τη σωτάκη καθαρά. Με ποιο δικαίωμα εξευτελίζεται αυτή την τόσο ένδοξη και υπέρλαμπη πατρίδα μας? Με ποιο δικαίωμα καταπατάτε τις αξίες και τα ιδανικά μας? Με ποιο δικαίωμα υπονομεύετε τις οικογένειάς μας? Με ποιο δικαίωμα καταστρέφετε το μέλλον των παιδιών μας? Ως εδώ και μη παρέχει! Τάνικια! Πάρτε πίσω το τελειρό νομοσχέδιό σας! Μπράβο, Γέροντα! Πάρτε πίσω το πλεγυρό νομοσχέδιό σας τώρα, την ίστατη ώρα, πριν να είναι αργά. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, όλοι εμείς συγκεντρωμένοι σήμερα πρώτης Βουλής, οι άσημοι, οι ταπεινοί και απλοί παπάδες και καλογέροι και ο ευλογημένος και βασανισμένος λαός του Θεού, αν και θεωρούμαστε ασήμαντοι για σας, κουβαλάμε όμως άοκνα και αγώγιστα το βαρύτατο φορτίο της οικογένειας, της ενορίας και της πατρίδος καθημερινά, αβοήθητοι από την επίσημη πολιτεία σας, ειδωρούμενοι, αδικημένοι και περιφρονημένοι αδιαμαρτύρητα, υπομονετικά και σιωπηρά.
Όλοι εμείς ομολογούμε ότι δεν είμαστε άμεμπτοι και αναμάρτητοι, αλλά αγωνιζόμενοι συν Θεό εν μετανοία χριστιανοί, βαπτισμένοι όμως και μυρωμένοι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στο όνομα του Παναγίου Τριαδικού Θεού μας. Εσείς πλην λαμπρών εξαιρέσεων με το κατάπτυστο αυτό νομοσχέδιο αδιάντροπα και ασύστολα υβρίζετε και βλασφημείτε, παρότι είστε βαπτισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί, οι πλήστοι εξ ημών. Μη πλανάστε, ο Θεός σου μη κτηνίζεται, φοβερόν το ευεσύνης χείρας Θεού ζώντος. Πώς τολμάτε να αποκαθυλώνετε και να αποδομείτε τα ιερά και τα όσια του ελληνοορθόδοξου λαού μας? Δεν εσχύνεστε, δεν φοβάστε ούτε το Θεό, ούτε το λαό. Όλοι εμείς λοιπόν, κύρος και λαός, απόψε εδώ στην πλατεία Συντάγματος, μπροστά στον οίκο της Δημοκρατίας. Ποια δημοκρατία την έχουν ξεφτελήσει? Λιγατώνουμε την ορμή μας και τη φωνή μας και αξιώνουμε και απαιτούμε κάτω τα χέρια από την ορθόδοξη οικογένεια. Κάτω τα χέρια! Κάτω τα χέρια! Αυτά παιδιά μας! Κάτω τα χέρια τα παιδιά μας! Κάτω τα χέρια! Αυτά παιδιά μας! Πολύ λαού, είτε ού! Κάτω τα χέρια από την παιδεία και τα σχολεία μας! Κάτω! Κάτω τα χέρια από την γλυκιά πατρίδα μας! Κάτω! Κάτω τα χέρια από την Ελλάδα μας! Κάτω! Κάτω τα χέρια από τη μάνα μας, την Ορθόδοξη Εκκλησία μας! Κάτω! Κάτω! Όλοι εμείς, κλήρος και λαός, δεν θα μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα. Θα μας βρίσκετε διαρκώς μπροστά σας, στις πλατείες, στα πεζοδρόμια, στα βουλευτικά γραφεία σας, στους τόπους εκλογής σας, ακόμα και στον ύπνο σας θα μας βλέπετε. Θα μας δείτε όμως... Ακόμα και στον ύπνο σας θα μας βλέπετε. Θα μας δείτε όμως κυρίως και στο ξύπνιο σας ενώπιον της κάλπης. Δεν υποχωρούμε και σας προειδοποιούμε με τα λόγια του Ιησού του Ναβί. Εφερνά, μισοτάκι καθαρμόν, ο λαός εφερνά, μισοτάκι καθαρμόν. Δεν υποχωρούμε, αν δεν δικαιωθούμε. Δεν υποχωρούμε και σας προειδοποιούμε με τα λόγια του Ιησού του Ναβί. Ένας από μας με τη δύναμη του Θεού χίλιους θα καταδιώξει. Όλοι εμείς, κλήρος και λαός, θα αντιδράσουμε δυναμικά και θα αποτρέψουμε με τη δύναμη του Χριστού μας όλα τα νεοταξίδικα σχέδια που υπηρετείτε. Ευλογημένε λαέ του Θεού, αντίσταση παντή σθένη και πάση δυνάμει. Αντίσταση μέχρι εσχάτων, αντίσταση άχρη θανάτου. Κυρίως όμως θα αντισταθούμε με τα ανίκητα ιερά όπλα μας, με τα έργα της μετανοίας, με την έμπονη και ένθακρη προσευχή προς τον Κύριό μας και Θεό μας, την Παναγιά μας και τους Αγίους μας. Προσφυλέστατοι εν Χριστώ αδελφοί μας,
στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, στόμεν μετατόλμης και ανδρείας. Αδελφοί, ψηλά οι καρδιές, γενναίο το φρόνημα, ακλόνητη η πίστη μας, ο Χριστός θα νικήσει.